John Winston Lennon, ένας σημαντικός μουσικός, η ψυχή και η καρδιά των Beatles, όπως είχαν πει. Μια έντονη, όσο και πολυσυζητημένη προσωπικότητα που επηρέασε τα νεολαίστικα κινήματα της εποχής. Το φτωχόπαιδο από το Λίβερπουλ που έγινε είδωλο. Το πληγωμένο παιδί, ο ανήσυχος, προβληματισμένος έφηβος που έψαχνε να βρει τον εαυτό του στις χορδές μιας κιθάρας. 8 Δεκεμβρίου 1980. Ο Τζον Λένον βγαίνει από το αυτοκίνητό του έξω από το κτίριο Ντακότα της Νέας Υόρκης που μένει. Μεσάνυχτα. Ένας νεαρός που περιμένει από ώρα φωνάζει. «Κύριε Λένον», εκείνος γυρίζει. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις πυροβολισμοί και ένας νέος έξω από τη λογική και τον εαυτό του έφτασαν για να σταματήσουν τον Τζον Λένον από το να σιγοσβήσει σαν παλιό στρατιώτης, όπως είχε πει σε εκείνη την τελευταία του συνέντευξη σε περιοδικό. Πήγε με τη μία. Ο 25χρονος Mark David Chapman, φωτογράφος από τη Χαβάη, βάζει τέλος εκείνο το βράδυ του Δεκέμβρη του 80 με το περίστροφό του στην ελπίδα του Λένον. Και έκλεισε, έτσι με τη μία, ένα σημαντικό κεφάλαιο στο χώρο της μουσικής ιστορίας των καιρών μας. Τι ήταν αυτό που έκανε το τραγούδι των Beatles να ξεχωρίζει και ειδικότερα το τραγούδι του Λένον? Ήταν ένα τραγούδι προσωπικό και ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή γινόταν κοινό κτήμα εκατομμυρίων. Μπορούσε να είναι την ίδια στιγμή άμεσο, απρόβλεπτο στη μελωδική του εξέλιξη, γεμάτο μικρές εκπλήξεις, φιλοσοφημένο, κοφτερό και άγριο την ίδια στιγμή και προπαντός τραγουδισμένο με χάρη, νεύρο και χιούμορ.